Ο Δημήτρης Πέλκας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης του Απόλλωνα 1926 με την αναγέννηση Γιαννιτσών. Ο νεαρός επιθετικός σημείωσε 3 γκολ και δημιούργησε το 4ο στην νίκη των Ποντίων με 4-1. Ξεκίνησε μόλις το 7ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Στο 24ο ο Αναστασίου σοφάρισε μεν για τους φιλοξενούμενους, όμως από εκεί και πέρα τίποτα περισσότερο δεν μπόρεσαν να κάνουν αυτοί. Ο Πέλκας ήταν ασταμάτητος και στο 27 έβαλε και πάλι την ομάδα του μπροστά στο σκορ με 2-1. Και της έδωσε αέρα 2 τερμάτων όταν στο 45 έγραψε το 3-1. Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε ο Τζανδάρη στο 75 μετά από πάσα του Πέλκα. Η ομάδα έχει σοβαρά προβλήματα. Πρέπει να σας πω ότι την Παρασκευή συζητούσαν ο πρόεδρος με τους παίκτες 2 ώρες αν θα γίνει προπόνηση ή δεν θα γίνει, αν θα κατέβουμε να παίξουμε ή όχι. Η ομάδα έχει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και οι ίδιοι τους ξέρουν ότι έτσι αν συνεχίσουμε δεν έχουμε καμιά πιθανότητα, πρέπει να γίνουν μεταγραφές, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχει τόσο σοβαρά προβλήματα ότι δύσκολα να γίνουν μεταγραφές και όταν ήρθα στην ομάδα είχαμε συζητήσει αν έχουμε ελπίδες και οι ίδιοι τους είπαν μόνο αν γίνουν μεταγραφές, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι εύκολα μπορούν να τα ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα και έτσι δεν ξέρω αν αξίζει ο κόπος να συνεχίσουμε τη συνεργασία ή όχι, έτσι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σίγουρα. Νομίζω ότι κατά διαστήματα προσπαθήσουμε από το πρώτο λεπτό μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι, προσπαθούμε να παίξουμε μπάλα. Δουλεύουμε πάρα πολύ στις προπονήσεις, είμαι 15 μέρες εδώ πέρα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να παίξουμε μπάλα. Άλλες φορές το πιάναμε, παίζαμε καλό ποδόσφαιρο. Μερικές φορές προσπάθησαμε πάλι με ατομικές ενέργειες να φτάσουμε στον γκολ. Νομίζω ότι παίξαμε κατά διαστήματα καλό ποδόσφαιρο σήμερα.